κακό του πρόσωπο στην τρέχουσα σεζόν έβγαλε στην Μπάμπεργκ Ολυμπιακό και μοιραία στην ομώνυμη γερμανική ομάδα, σταματώντα σειρά 4 νικηφορών παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα. Αγνώριστοι ήταν οι παίκτες του Γιάννη Σφερόπουλου επιθετικά και αμυντικά και έδωσαν στην Μπάμπεργκ χώρο και ευκαιρίες ώστε να ελέγξει απόλυτα το ρυθμό και να έχει κίνητο προβάδισμα από την αρχή έως το τέλος της αναμέτρησης. Με απογοητευτικό ξεκίνημα με 11-0 στο 4ο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν 10 πόντους πίσω στην πρώτη περίοδο, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο με την εισβάρος τους διαφορά στους 18 πόντους. Ουσιαστικά εκτελέσαμε το πλάνο που κάθε ομάδα θέλει να κάνει εναντίον του Ολυμπιακού και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα ο Ολυμπιακός σε βάζει αυτό το ρυθμό. Σε μια άσχημη βραδιά που θέλει οπωσδήποτε να ξεχάσει, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει, καθώς υστέρησαν τα επιθετικά του όπλα σε συνδυασμό με την απουσία του Γιώργου Πρίντεζη αλλά και του τραυματία Ντάνιελ Χάκετ ως προς το αμυντικό σκέλος. Από τις άσχημες βραδιές πάντα κάτι καλό θα βγει. Σίγουρα ότι ήταν μια ήττα που από την αρχή του παιχνιδιού δεν μπήκαμε ποτέ στο γήπεδο. Εκτός από το τρίτο δεκάλεπτο μειώσαμε από τους 18 στους 9 και μετά ξανά Μπάμπερ πήρε τη διαφορά και δεν αντιδράσαμε τη δεύτερη φορά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι αποφασισμένοι γηπεδούχοι του Αντρέα Τρινκέρι άνοιξαν τη διαφορά στους 17 πόντους, αφαιρώντας κάθε ελπίδα από τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει κάτι, με το τελικό 82-68 να υποχρεώνει τους Πειραιώτες σε ανασύνταξη πριν από την επόμενη καθοριστική αναμέτρηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Πέμπτη.